Έχετε το λόγο, ορίστε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενώ όλοι και όλες αυτή την αίθουσα παραδεχτήκαμε ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος είναι κορυφαία στιγμή του κοινοβουλευτικού και πολιτικού βίου, άκουσα αμέσως και από την προηγούμενη ομιλήτρια αλλά και από άλλους μια στήρα αντιπολίτευση, καταστροφολογία κλπ. Ο μισός χρόνος καταναλώθηκε εκεί. Δεν ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς αυτή η ύψιστη στιγμή της δημοκρατίας. Άκουσα επίσης ότι το Σύνταγμα, τόσο η θέσπισή του όσο και η αναθεώρησή του, απαντάει στις προκλήσεις της ιστορίας. Εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Πώς και τι διαβάζει ο καθένας μας από την ιστορία? Και εκεί είναι οι ιδεολογικές γραμμές. Εκεί δημιουργούνται οι συνενέσεις, εκεί δημιουργούνται όμως και οι συγκρούσεις. Και ένα Σύνταγμα, επειδή εμπεριέχει αντιφάσεις, εμπεριέχει και συγκρούσεις. Τι διαβάζουμε λοιπόν ο καθένας από την ιστορία? Είχαμε μία μεγάλη κρίση, μία τραυματική κρίση. Είχαμε σε όλη την Ευρώπη και εξακολουθούμε να έχουμε επέλαση ενός νεοφιλελευθερισμού που όχι μόνο καθυλώνει τις κοινωνίες λόγω ακραίας λιτότητας, κυρίως όμως μετασχηματίζει τους ίδιους τους δημοκρατικούς θεσμούς, την ίδια τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Αυτές είναι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Η ακόμα πιο μεγάλη πρόκληση είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, η ακραία άνοδος της ακροδεξιάς. Η αναθεώρηση ενός συντάγματος, τι στόχο έχει? Να απαντήσει πρώτον στο κατεπήγον των καιρών. Αυτό το ερώτημα, το κατεπήγον που έχει θέσει ένας λαός. Δεύτερον, να κατευθύνει το Σύνταγμα, άρα και τον ίδιο το λαό, το ίδιο το πολιτικό σύστημα, προς μία κατεύθυνση που θα δείχνει τι όραμα έχει για το μέλλον και τι θέσεις μάχης θέλει να έχει ένας λαός για να μπορέσει να πολεμήσει. Κατεπήγον των καιρών. Επειδή άκουσα και τον κύριο Βενιζέλο να λέει ότι ωραία θα τα συζητήσουμε όλα, δεν θα υπάρχει όμως καμία πλειοψηφία, ψήφιση με 180 ψήφους και θα πάμε στην επόμενη αναθεωρητική βουλή για να κρίνει ο λαός. Αυτό το σώμα, αυτή τη στιγμή, εν τόπο και χρόνο, αναλαμβάνει την ευθύνη ότι αυτός ο λαός απαξίωσε το πολιτικό σύστημα και εξαιτίας του άρθρου 86, άρα χρειάζεται άμεση αναθεώρηση. Συνεννούμε τώρα ότι η επόμενη αναθεωρητική βουλή προς αυτή την κατεύθυνση θα το αναθεωρήσει. Αν δεν μιλήσουμε γι' αυτό, φοβάμαι ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα χυλό. Δεύτερον, συμφωνούμε όλοι ότι αυτή η κοινωνία, αυτή τη στιγμή και μετά την εμπειρία της κρίσης, φωνάζει ότι το πολιτικό σύστημα συγκροτήθηκε σε μία ελίτ, σε διασύνδεση με οικονομικά συμφέροντα, με πελατειακό σύστημα, άρα κάπου πρέπει να σπάσει αυτό. Άρα η βουλευτική ασυλία πρέπει να διαφοροποιηθεί και να αναθεωρηθεί. Πρέπει οι βουλευτικές θητείες να μειωθούν, να μην έχουμε αυτή την επαγγελματοποίηση της βουλευτικής ζωής, της πολιτικής ζωής που δημιουργεί από την άλλη μεριά και αναγκαστικά πελατειακές σχέσεις. Πρέπει να απαντήσουμε τώρα σε αυτά, όχι αύριο. Όχι να αφήσουμε ως άλοθη να πούμε τα αναθεωρούμε, γι' αυτό το λόγο και αυτά πρέπει να αναθεωρηθούν. Συνενέσεις λοιπόν σε τέτοια μείζωνα άρθρα πρέπει να υπάρξουν. Ένα τρίτο άρθρο στο οποίο μπορούν να υπάρχουν συνενέσεις και στο οποίο ρίξαμε νερό στο κρασί μας. Άρθρο 3. Επέρονται τα κόμματα και της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ ότι είναι φιλελεύθερα αστικά κόμματα. Είναι απευθείας από το διαφωτισμό. Πρέπει το άρθρο 3, και σε αυτό πρέπει να συνενέσουμε, πρέπει το άρθρο 3 να υπογραμμίζει ότι το κράτος είναι ουδετερόθρησκο.
πρέπει σε συνδυασμό με το άρθρο 13 να συνενέσουμε όλοι ότι το κράτος δεν θρησκεύεται, η κοινωνία θρησκεύεται ή δεν θρησκεύεται. Το κράτος όμως δεν θρησκεύεται, άρα οι αξιωματούχοι του και οι λειτουργοί του αυτονομιμοποιούνται μέσω των δημοκρατικών θεσμών. Πρέπει να συνενέσουμε. Εδώ δεν άκουσα καμία απάντηση. Κανένας δεν μίλησε. Γιατί κάποιοι έτρεξαν, έσπευσαν να εκμεταλλευτούν αυτή την αναθεώρηση, την κατεύθυνση αναθεώρησης, λέγοντας ότι θα καταργηθούν οι εκκλησίες, οι βαφτίσεις, δεν ξέρω και εγώ τι, και άλλοι έσπευσαν να κάνουν άλλα σοου με αυτό το άρθρο. Για μένα προσωπικά έπρεπε να καταργηθεί και η διατύπωση επικρατούσα θρησκεία. Ήδη από τον Κοραή υπάρχει αυτό το αίτημα. Αν δεν το φέρνουμε τώρα, είναι γιατί όντως χρειάζονται συνενέσεις σε ένα κρίσιμο θέμα που ακουμπάει την παράδοση του ελληνικού λαού και όλα αυτά. Αλλά τουλάχιστον ας συμφωνήσουμε στα μήνυμα. Ας πάμε στα λίγο περισσότερο, στο να κάνουμε ένα μεγαλύτερο βήμα. Ποια είναι τα επίγοντα των καιρών και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Ευρώπη. Το Σύνταγμα πρέπει να δημιουργεί θέσεις μάχης για μία κοινωνία, για ένα πολιτικό σώμα, για το λαό ως πολιτική οντότητα. Τι διαπιστώσαμε στην κρίση, τι διαπιστώνουμε με την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού, την υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών, την υπονόμευση της λαϊκής κυριαρχίας, άρα την υπονόμευση της ίδιας της δημοκρατίας. Πρέπει να ξαναβρει τρόπους, είναι ή δεν είναι πήγον, να ξαναβρει τρόπους το κοινοβουλευτικό σύστημα για να μην αποστεωθεί, για να μην χάσει την πολιτική του δυναμική, να συνομιλήσει πάλι με το δρόμο, να συνομιλήσει και να συνεγείρει το λαό στην πολιτική πράξη. Δεν είναι κατεπήγον όταν βλέπουμε ότι απέχει τόσο μεγάλο σώμα, τόσο μεγάλο ποσοστό του εκλογικού σώματος από τις εκλογές. Δεν χτυπάει η καμπάνα της Αγίας Σοφιάς όταν το βλέπουμε αυτό και ταυτοχρόνως βλέπουμε την άνοδο της ακροδεξιάς. Άρα δεν πρέπει να δοθούνε, να βρεθούνε δρόμοι. Η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, η άμεση δημοκρατία σε σχέση, σε συνδυασμό πάντα με τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, δηλαδή τα δημοψηφίσματα. Θα είχα να πω για το δημοψήφισμα του 2015 και εγώ είμαι υπερήφανη, ούτε το παίρνω πίσω δευτερόλεπτο, για ένα λόγο και οφείλω να το πω σε αυτή τη Βουλή. Σε εκείνες τις κρίσιμες στιγμές, αν το 62% του ελληνικού λαού δεν στεκόταν δίπλα στην κυβέρνησή του, η χώρα θα είχε βγει από την Ευρωζώνη όπως το κανόνιζε ο Σόιμπλε. Ήτανε μια μεγαλειώδη στιγμή. Και απαξιώστε τη όσο θέλετε. Εμείς και αυτοί ξέρουν. Είχα την τύχη να οριστώ αμέσως μετά την τιμή από τον Πρωθυπουργό αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών. Όλοι οι πρέσβεις ευρωπαϊκών χωρών που ήρθανε και με επισκέφτηκαν μου είπαν ένα πράγμα, ότι συντάραξε την Ευρώπη και εκεί που πρέπει να δείτε τι συμβαίνει πραγματικά και να δούμε το κατεπήγοντος είναι πως μία Ευρώπη με τους θεσμούς της που δεν λογοδοτούν δεν δίνει σημασία στη λαϊκή κυριαρχία. Άρα το Σύνταγμα είναι θέση μάχης και γι' αυτό. Ένα τελευταίο ζήτημα, θα είχα να πω πάρα πολλά. Το περίφημο άρθρο 16. Στην Επιτροπή θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Η θέση μας είναι γνωστή και δεν είναι γνωστή ούτε για ιδεολειψία, ούτε για τίποτα. Για τίποτα τέτοιο όπως θεωρείτε εσείς. Εδώ συμπυκνώνεται η σύγκρουση αριστεράς προοδευτικών δυνάμεων και θα αποδείξουν ποιες είναι προοδευτικές δυνάμεις με τον νεοφιλελευθερισμό και τις δυνάμεις τις συντηρητικές, τις νέο συντηρητικές. Τι είναι λοιπόν το άρθρο 16? Η περιφρούρηση μέσα από το ύψιστο αγαθό που είναι η γνώση και η έρευνα του δημόσιου χώρου. Είναι η περιφρούρηση του άρρηκτου δεσμού ισότητας και ελευθερίας.
Αν για τις νεοφιλελεύθερες δυνάμεις η ελευθερία είναι ένα πράγμα και σχετίζεται με τον ιδιωτικό τομέα, για τον προοδευτικό κόσμο ελευθερία και ισότητα είναι ένα πράγμα. Μας κατηγορείται για εξισωτισμό. Ναι, γιατί για μας η αριστεία είναι αποτέλεσμα της ισότητας και της ελευθερίας. Είναι προϋπόθεση η ισότητα και η ελευθερία. Και αυτό θέλουμε να το εγγυηθούμε. Είδαμε τι έγινε με τα ΜΜΕ και την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου. Λοιπόν, για το άρθρο 16 θα επανέλθουμε και εδώ θα μου επιτρέψετε να κλείσω επίσης με μία προσωπική εμπειρία. Κόπτεστε τώρα ότι φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Πάντα έφευγαν και μακάρι να διεκδικήσουμε και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα σας πω στην κυρία Κεραμέως πού δημιουργήθηκαν, πού ιδρύθηκαν, πόσα κλείνουν και όλα αυτά. Τα έχω. Μην διαβάζουμε όπως θέλουμε την πραγματικότητα. Θα πω όμως ένα πράγμα. Να διεκδικήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα αναφέρω υπουργούς σας στην προηγούμενη κυβέρνηση που θέλουν να κλείσουν τμήματα γιατί είναι πολλά τα ιδρύματά μας τα ανώτατα. Ή είναι πολλά ή είναι λίγα. Ένα από τα δύο. Θα πω όμως ότι κατορθώσαμε και πήραμε θέσεις μελών ΔΕΠ επειδή πριτάνεις κάποιον από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια των δημόσιων πανεπιστημίων της Ευρώπης στάθηκαν στο πλευρό μας, στις Βρυξέλλες, για να διεκδικήσουμε θέσεις. Εάν αυτό δεν υπήρχε, αν η δημόσια παιδεία δεν υπήρχε ως αγαθό και εθνικό και ευρωπαϊκό, θα σας έλεγα εγώ τι γινότανε. Έχουμε ευθύνη αυτό το κοινοβούλιο, εμείς σήμερα, απέναντι στην ιστορία. Δεν μπορεί να ερχόμαστε εδώ και να λέμε ότι το να εξορθολογήσουμε ή να συνταγματοποιήσουμε τον νεοφιλελευθερισμό είναι η απάντηση στις προκλήσεις του καιρού μας. Αύριο οι επόμενες κοινωνίες, οι επόμενες γενιές που θα διαβάζουν τα πρακτικά της Βουλής θα έχουν να μας κρίνουν. Άλλο ανεβαίνει, άλλο επελάβνει που απαξιώνει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Σε αυτά πρέπει να απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε. Η συνάδελφος κυρία Κατερίνη Παπακώστα Σιδηροπούλου έχει το λόγο.